Επίσης επειδή της καιρούς ο ήλιος έρωτε τη συναυτού, έρχουν σκότος και γένετον ήξερα που κυρεύσονται πάντα τα φαιρεία του λεγού. Σκύπνει ωριόμενη που αρπάσε και ζήτησε παρά τον Θεό πρόσιν αυτής. Ανέφερε ο ήλιος και συνήκτησαν και εις τον άντρας αυτό και τα στήσονται. Εξελέψετε άνθρωπος επί του έργων αυτού και επί την εργασία αυτού έως υπέρας. Όσο μεγαλύτη τα έργα σου τίγει επάντα έσω ποιέ ποιή σας. Επληρώθηκε
Thank you.
Oh.
διότι αξιώνομαι για δεύτερη χρονιά να εορτάσω. Ως μνημονάρχης της Ιεράς Μητροπόλεως Άδειας, έναν Άγιο ο οποίος εμπλάστησε από αυτό εδώ το χώμα. Έναν Άγιο ο οποίος είναι αληθινός και γνωρίζοντάς τον και τιμώντας τον, να μπορώ να καταλάβω τον πλούτο και τον μεγαλείο αυτού του τόπου και των ανθρώπων οι οποίοι μένουν σε αυτόν τον τόπο. Δοξάζω τον Θεό, γιατί σήμερα σε αυτή την πανηγύρι βρίσκομαι ανάμεσα σε δύο ανθρώπους οι οποίοι επίσης έχουν τη ρίζα τους σε αυτόν τον τόπο. Δύο πνευματικούς ανθρώπους οι οποίοι κοσμούν την Εκκλησία. Το σεβασμιότατο προκάπτωπο κύριο Ιγνάτιο και το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λακαδάκη της Κυρατίνης κύριο Ιωάννη, ο οποίος έρχεται κατά από εκεί από τις πηγές της Άρτας. Σεβασμιότατε Άγιε Λακαδάκη, βεβαίως και χθες, κατά την παρουσία σας και τη συμμετοχή σας σήμερα το πρωί στην πανήγυρη του Αγίου Ζαχαρίου, δεχτήκατε την γνωμοσύνη για την εδώ παρουσία σας και για το ότι μας φέρατε τον Τίμιο Σταυρό της Επισκοπής Λυκής Κυρετίνης, εκεί που ο Άγιος Δημασθηνός, ο Επίσκοπος Λυκής Κυρετίνης, έφυγε δε Χαρπάτου και Άρτης, αρχιεράτησε, έδωσε αγώνες προκειμένου να σπείρει το Λόγο του Θεού. Σας ευχαριστούμε, διότι μας φέρατε το λείψανο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, ο οποίος γιορτάζει αύριο μαζί με τον Άγιό μας, τον Άγιο του Μάξιμο του Γρεκό. Σας ευχαριστώ, Σεβασμιότατε, για όσα κάνετε μέσα στην Εκκλησία. Πράγματα τα οποία κάνουν περήφανη την άλλη, διότι συνεχίζει να βγάζει πλαστούς οι οποίοι κοσμούν το στρέμμα της υπουρανών Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η πεποίθητα σε κόπο είναι πολλά τα κατακτητά σας και το γνωρίζω πολύ καλά. Ιδίως αυτή τη χρονιά που ανεργάζεστε λόγω του ότι είστε συνοδικός στη Διαρχιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, να ανεβαίνετε στην Αθήνα, να κατεβαίνετε στην Αθήνα τακτικότατα και μέσα σε όλα αυτά, στο φόρτο των πολλών δημοτικών σας καθηγόντων, μας δώσατε τη χαρά, την ευτυχία και την μεγάλη ευκαιρία να σας έχουμε ανάμεσά μας. Να μπορέσει ο κόσμος της Άρτας, άλλοι που σας γνωρίζουν και άλλοι που σας έχουν συγγενεί εξέλεγοντος, να απολαύσουν την παρουσία σας, να οικοδομηθούν από την ορφή και το λόγο σας, να μπορέσουν να νιώσουν αυτή την κάθεση ότι η Άρτα δεν έβριζε, αλλά συνεχίζει να βγάζει άνδρες ιερούς, μεγάλα πνευματικά αναστήματα, τα οποία στερεώνουν το Ευαγγέλιο του Χριστού ακόμη πιο θεμελιωμένο μέσα σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Και θέλω να σας παρακαλέσω, μαζί με όλη την άλλη προσφορά την οποία κάνετε στην τοπική εκκλησία της Άρτας, να μας δώσετε λόγο από τα περισσεύματα της καρδιάς σας, προκειμένου να οικονομηθούμε, να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο ακόμη μακρύτερα να κατανοήσουμε το μεγαλείο της προσωπικότητός σας. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Άρτης, κύριε Καλλίνικε, και εγώ αισθάνομαι ιδιαίτερα καλά τη συγκίνηση, διότι βρίσκομαι απόψε μέσω δύο εξαιρετών αρχιερέων, πώς είναι ο προκάτοχός σας, σεβασμιότατος και σεβαστός Μητροπολίτης.
και να έχω πράγματι μέσα στην καρδιά μου αυτή την εμπειρία της τοπικής εδώ εκκλησίας, που είναι μια εκκλησία πολύ δυνατή. Και λέω πολύ δυνατή, διότι είναι μια αγιοτόπος πόλη και αγιοτόπος εκκλησία, η εκκλησία και η πόλη της Άρτας, με ανασχήματα σπουδαία, με τη Βασίλισσα Αγία Θεοδόρα και βέβαια με τον Θεό Μάρτυρα Ζαχαρία και με τον Άγιο Μάξιμο τον Γρεκό. Και αν θα αρχίσω να βαρεθώ, δεν είναι μόνο ο Άγιος Θεοκάρης, ο Άγιος Απόστολος, αλλά είναι και επίσκοποι και βεβαίως ο κορυφαίος των επισκόπων που συνδέει τις δύο επαρχίες μας, ο Άγιος Δαμασκηνός, ο Σπουδίτης. Εκείνο όμως που συναντούμε μέσα σε αυτή την πορεία τη διαχρονική, είναι ότι οι άνθρωποι που έζησαν σε αυτόν τον τόπο κράτησαν σταθερά τις αιώνιες αξίες. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι ο Άγιος μας, ο Άγιος Μάξιμος, όταν ευρέθη πλέον εμπερίστατος και έπρεπε να φύγει από την Πελοπόννησο, επέλεξε εδώ τον τόπο της γενετήρας του Άρτης, διότι εδώ το έδαφος, το πνευματικό ή το σταθερό, και ή το άσυπτο δεν είχε προσβληθεί από όλες αυτές τις επιρροές της δυσμενής των παπικών που όλη αυτή την περίοδο επωφελούντο της ευκαιρίας για να απλώσουν την παρουσία και τη σαγήνη της πλάνης στον υπόβολο τόπο του γένους μας. Άλλωστε και ο Άγιος Δαμασκηνός, Σεβασμιότατοι Άγιοι Αδελφοί και Σεβαστοί Πατέρες, όταν εκλήθη από τον Πατριάρχη Ιερεμία τον Δεύτερο και πήγε στη Μικρά Ρωσία, στη σημερινή Ουκρανία, και έσωσε τον τόπο αυτό από την υπαγωγή του και την προσάρτησή του εις την Παπική Εκκλησία. Και έσωσε τους αδελφούς Ορθοδόξους εκεί χριστιανούς με τους περιφύγους διαλόγους τους οποίους διεξήγε τόσο με τους παπικούς όσο και με τους προτεστάντες. Αλλά ο Άγιος μας που σήμερα μας συνεκάλεσε εδώ στην Ιερά του Μνήμη είναι πράγματι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Είναι μια μεγάλη μορφή. Είναι ένας άνθρωπος, αγαπητοί μου αδελφοί, ο οποίος τα χαρίσματα με τα οποία τον εμπρίκησε ο Θεός, τα αξιοποίησε κατά Θεό. Το πνεύμα του, η νοημοσύνη του, η ευφυΐα του, οι πολλαπλές χαρισματικές του ιδιότητες γίνονται ένα μέσο δια του οποίου ο Άγιος αρχίζει να υπηρετεί την Εκκλησία του Χριστού και αφιερώνει την ζωή του εις τον Χριστό, γενόμενος μοναχός στη Ιερά Μνή του Παντοπεδίου του Αγίου. Εκεί αντλεί τις δυνάμεις, εκεί υποδομεί τις αγιοπνευματικές του εμπειρίες, εκεί καθιερώνει τον προσανατολισμό της υπαρξιακής του προοπτικής και αρχίζει από εκεί να είναι πράγματι στην διάθεση της Αγίας μας Εκκλησίας, όργανο θείων της Θείας Προνοίας. Και ξαφνικά, χωρίς ο ίδιος να το επιδιώξει, ευρίσκεται στη Ρωσία και αρχίζει εκεί ένα έργο παιδευτικών άριστον. Την παιδεία των ελληνικών γραμμάτων την μεταφέρει σε μια δύσκολη εποχή. Αρχίζει τις μεταφράσεις των εκκλησιαστικών κειμένων με πρώτο αυτό του Ιερού Ψαλτηρίου. Όμως ο 15ος αιώνας και ο αιώνας που ακολουθεί ο 16ος είναι δύο αιώνες δύσκολοι και επικίνδυνοι και για την Ανατολή και για την Δύση. Εμφανίζονται φαινόμενα
Η διαφορά δεν αγγίζει μόνο τα ανώτατα κοινωνικά και πολιτικά στρώματα των λαών της Ανατολής και της Δύσεως, αλλά παρισπλύει ακόμη και μέσα στον χώρο των κληρικών και των μοναχών. Ο Άγιος Μάξιμος ζει αυτή την απογοήτευση ενός που βρίσκεται στη Δύση και όταν φτάνει στη Ρωσία βλέπει και εκεί παραδείγματα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με αυτό που υπηρετούσε ο ίδιος. Και υψώνει φωνή, φωνή διαμαρτυρίας, φωνή παρακλήσεως, φωνή ελέγχου. Ελέγχει την ανομία, ελέγχει την υποκρισία, ελέγχει την διπροσωπία που είχε γίνει τρόπο ζωής ακόμη και στους ιερούς χώρους των μονών και στους χώρους της εκκλησιαστικής διακονίας. Και ο έλεγχος αυτός είχε σαν συνέπεια να ακολουθήσει η ζωή περιπέτειες, δοκιμασίες, φυλακίσεις, βασανιστήρια, ακόμη και στέρηση των ιερών ακολουθιών και της Θείας Ευχαριστίας. Όμως, αδελφοί, ο Άγιος παρέμεινε σταθερός, δεν μετακινήθηκε, ούτε και άφησε τον εαυτό του να μετακινηθεί και να οδηγηθεί σε μία κατάσταση συσχηματισμού. Παρέμεινε ουρανόφρονο, το φρόνημά του ήταν ο ουρανός. Εκείνος τον οποίον υπηρετούσε και αγαπούσε ήταν ο Ιησούς Χριστός. Δεν εφοβήθη την κοσμική εξουσία με την όποια της δύναμη και υπέμεινε τα πάντα εν υπομονή, υπομονή την οποία ευράβευσε ο Κύριος και με την αγγελοφάνεια όταν του ενεφανίστη ο Άγγελος Κυρίου και του είπε «Κάνε υπομονή και θα έρθει η ώρα της δικαιώσεως». Και έκανε υπομονή ο Άγγελος και ήρθε η ώρα που τον δικαίωσαν και οι άνθρωποι, αλλά πάρα πολλά που τον δικαίωσε ο Θεός και ήρθε η ώρα της δόξης και της τιμής του ουρανού. Ήρθε η ώρα που έλαβε τον αμαράδεινο Στέφανο της Αγιότητος και τώρα είναι εδώ μαζί μας, είναι εδώ στην Άρτα, είναι στη Ρωσία, είναι στο Άγιον Όρος, είναι όπου γης Χριστός, εκεί και ο θεράπων αυτού Μάξιμος. Ερμήθη το παράδειγμα του Οσίου Μαξίμου του ομολογητού. Ερμήθη το παράδειγμα των μαρτύρων της πίστεως. Γιατί αδελφοί μου, η ζωή του ανθρώπου του Θεού είναι ζωή υπομονής, είναι ζωή αληθείας, είναι ζωή εντιμότητος, είναι ζωή καθαρά, είναι ζωή που έχει συνέπεια εις το θέλημα του Θεού. Από την Παλαιά Διαθήκη να αρχίσουμε και να θυμηθούμε τον Πάνκαλο Ιωσήφ, ως αδίκως επιλακίστη, 10 χρόνια τότε, με δυσκολίες, με προβλήματα, με στερήσεις, όμως προτίμησε να βγει γυμνός, παρά να γυμνώσει την ψυχή του, προτίμησε να εξέλθει γυμνός σωματικά, παρά να απογυμνωθεί από την ευλογία του Θεού. Δεν αρνήθηκε τον Θεό. Έτσι και οι Άγιοι μας, όσους Αγίους τιμάμε και όσους εορτάζομαι, αν προσέξουμε έχουμε ένα κοινό σημείο της αγάπης προς τον Θεό της αλήθειας και από εκεί και πέρα της μαρτυρίας. Δίδουν μαρτυρία οι Άγιοι μας, έτσι και απόψε εδώ, σε αυτόν τον πάσεκο και περικαλέστε τον λαό. Ζούμε την παρουσία του Αγίου Μαξίμου. Μέσα σε αυτή την ευλογημένη και χαριτωμένη ατμόσφαιρα, σε αυτόν τον τόπο που συναντά κανείς και βλέπει τη συνέχεια των αιώνων και των εποχών, που συναντά τη συνέχεια της διακονίας από τον προκάτοχό σας Ιγνάτιο, που ήρξε εδώ την ανέλεση Άγιοι Άρτης και όλη αυτή την λαμπρά
Αγίας μας Εκκλησίας, η μνήμη των Αγίων, η τιμή των Αγίων, η προσκύνηση των πασεβασμίων σεβασμάτων της πίστεώς μας, του τιμίου και ζωοποιού σταυρού του Σωτήρος Χριστού και των Αγίων Υψάρων, μας φέρνουν όλους πιο κοντά στον Χριστό, πιο κοντά στην πίστη μας, πιο κοντά στους Αγίους, αλλά και τον καθέναν από εμάς πιο κοντά στον άλλον. Είναι αυτό το μυστήριο της ενότητος. Είναι αυτό το μυστήριο που ο Θεός οικοδομεί μέσα από την αγάπη και μέσα από την μαρτυρία των Αγίων Του. Ο Άγιος Μάξιμος υπέμεινε τα πάντα και απαιτήθη αληθινός. Αδελφοί μου, έχουμε εμείς στη ζωή μας την υπομονή και την ειλικρίνεια του Αγίου Μαξίμου. Δεν επέτρεψε ο Θεός να υποστούμε τις δοκιμασίες και τα μαρτύρια του. Όμως ο καθένας μας έχει τις δυσκολίες του, έχει τους πειρασμούς του, έχει τα προβλήματά του. Έχουμε σταθερότητα στα βιώματα της πίστεώς μας. Μένουμε σταθεροί, αλλά και αν κάποια στιγμή φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε δυσκολία, εμπνεόμεθα από τα φωτεινά παραδείγματα των Αγίων Νεομαρτύρων, από τα φωτεινά παραδείγματα των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων, που μέρα και νύχτα με την προσευχή, με την νηστεία, με την εγκράτεια, με την μετάνοια και με τα έργα τα αγαθά της αγάπης, οικοδόμησαν την εαυτόν σωτηρία, γενόμενοι δείκτες πορείας στη ζωή των άλλων ανθρώπων και όλων μας σήμερα. Σεβασμιότατοι Άγιοι Πατέρες, είναι μεγάλο προνόμιο για αυτήν την ευλογημένη Εκκλησία να τιμά Αγίους όπως είναι ο σήμερον τιμόμενος Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός. Είναι πολύ σημαντική αυτή η παρακαταθήκη, η πνευματική, η οποία μας δίνει τη δύναμη να σκεφτούμε πως σε όλα τα πράγματα υπάρχει ένας συσχετισμός, μία σύνδεση, μία συνέχεια. Τίποτε δεν είναι αυτόνομο. Όλα συνδέονται μεταξύ τους. Άσκησης, Άγιον Όρος, Ανατολή, Δύσης, εργαστήριο, τυπογραφείο, μεταφράσεις, γλώσσες, φιλοσοφία, επιστήμες, όλα αυτά συγκεντρώνονται στην μαρτυρία ενός ανθρώπου, του ανθρώπου του Θεού, του Αγίου Μαξίμου, ο οποίος τα αξιοποιεί όλα και δίνει πλέον μια μεγάλη και πλουσία παρακαταθήκη. Έργο που είναι παρακαταθήκη πλούτου πνευματικού, εις τη ρωσική υπάρχουν γραμμένα έργα και βιβλία πολλά και σημαντικά. Και όταν στην αρχή έκανε τις μεταφράσεις, επειδή δεν εγνώριζε την ρωσική, τα μετέφραζε πρώτα στα λατινικά και οι συνεργάτες της λατινικής τα μετέφραζαν στη ρωσική. Και όταν ήταν στη φυλακή, με ένα κάρβουνο στον τοίχο απετύπωσε και εκεί την αγάπη του και την ευλάβειά του και τη θεοσέβειά του πάνω στον τοίχο και βρέθηκαν εκεί τα ιερά του κείμενα. Ακολουθίες και ύπη που υπηρέτησαν και υπηρετούν τον λαό, την Εκκλησία όλους μας.
σε αυτό το μεγάλο γεγονός της εορτής της Αγίας μας Εκκλησίας. Ευχηθείτε ο Κύριος να ευλογεί την καταλαμβάνη Εκκλησία, που είναι και αυτή μια Εκκλησία νεοπαρτίων και οσίων και θεοφόρων πατέρων, και ευχηθείτε την ευχή την Ιηγήν Άγιε Προϊδάρχης, κύριε Ιγνάτιε, προς τον Κύριο, να σας χαρίσει και δύναμη για να καμαρώνετε τους καρπούς των πνευματικών θέσεων.
πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νίκαια ήθη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη και τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ονομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένε και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νίκαια ήθη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό εν της γης. Τον άνθρωπον ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερα, και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήεμε τους οφειλέτες ημών. Και μη εισελέγεις ημάς εις κρατών, αλλά λύσε ημάς από του. Και αυτοί του αιώνα του αιώνα.
Yeah.